Ο απεργιακός εορτασμός της Πρωτομαγιάς στις 6 του Μάη με επίκεντρο το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην κλιμάκωση του αγώνα μας, στη συνέχεια. Η απεργία μας ήταν πετυχημένη και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία, μας οπλίζει με αντοχή και αποφασιστικότητα για τη συνέχεια του αγώνα μας. Γιορτάσαμε τη μέρα της εργατικής τάξης ανταποκρινόμενοι στο περιεχόμενο που συμβολίζει και οργανώνοντας ταυτόχρονα τον αγώνα μέσα σε δύσκολες και σύνθετες συνθήκες. Η ίδια η επιτυχία της απεργίας επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν τα ζωντανά σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα παίρνουν στα χέρια τους την πρωτοβουλία της οργάνωσης του αγώνα και των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης κόντρα ενάντια στον υπονομευτικό ρόλο της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ που από καιρό πασχίζει να δώσει στήριγμα στην εκάστοτε κυβέρνηση και τον ΣΕΠ. Έφτασαν τούτη την ώρα στο σημείο να αποκαλούν τις απεργίες των σωματείων ως γελοιότητες και να καλλιεργούν ταυτόχρονα αυταπάτες ότι το κακό αντεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη θα το βελτιώσουν με διάλογο και επικοδομητική συζήτηση. Η σύγκρουση, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία δεν είναι φρουφρού και αρώματα, είναι σκληρή μάχη που απαιτεί οργάνωση και πλαίσιο πάλης με επίκεντρο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Η εικόνα των απεργιακών συγκεντρώσεων των σωματείων, των ζωντανών σωματείων, των ζωντανών εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών την 5η της 6 του Μάη με την εικόνα των λίγων εργατοπατέρων που ήταν απομονωμένοι χωρίς εργαζόμενους δίπλα τους να γιορτάζουν την αργία της Πρωτομαγιάς που αποφάσισαν μαζί με το Υπουργείο Εργασίας στις 4 Μάη είναι η αδιάψευστη απόδειξη για το ποιοι θέλουν και ποιοι μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα των εργαζομένων. Όσα εμπόδια λοιπόν και αν βάζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και οι δυνάμεις του κεφαλαίου δεν μπορούν να σταματήσουν τους αγώνες μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η σημερινή σύσκεψη σωματείων και ομοσπονδιών έχει στόχο να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματα του αγώνα μας απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο που έχει έτοιμο να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, με το οποίο ξεθεμελιώνονται βασικές τακτήσεις πολλών χρόνων, όπως το ωράριο εργασίας, το οχτάωρο, το δικαίωμα να πληρωνόμαστε την υπεροριακή απασχόληση, το δικαίωμα να αποφασίζουμε τον τρόπο, το χρόνο, την μορφή των διεκδικήσεών μας, χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιχειρούν να βάλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως ακριβώς κάνει και η σημερινή. Σε αυτή λοιπόν τη βάση έχει μεγάλη αξία τα σωματεία να καταθέσουν την πείρα από το χώρο ευθύνης τους, να αναδειχτεί το πώς αξιολογούν τη σημερινή κατάσταση οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να αποκαλύπτεται και η γελία επιχειρηματολογία της κυβέρνησης που ξεδιάντροπα λέει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι να μην πληρώνονται, ότι οι εργαζόμενοι είναι οι ισχυροί παίκτες στη διαπραγμάτευση με την εργοδοσία για τον καθορισμό του ημερήσιου χρόνου δουλειάς, της αμοιβής και άλλα τέτοια ωραία. Όλα αυτά την ώρα που άπαντες γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς, την ώρα που ακόμη και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι κάποιες δικλείδες προστασίας ακόμη για την αντιμετώπιση της απλήρωτης δουλειάς βάζει, η εργοδοτική αυθαιρεσία το έχει κάνει κουρελόχαρτο. Ας μην κάνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να αφήσει κατά μέρος το παραμύθι περί ισοτιμίας εργαζομένων εργοδοτών, γιατί όσο και αν προσπαθεί δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανένα. Όλοι γνωρίζουν ότι η απληρωσιά, η καθυστέρηση δεδουλευμένων, τα μαύρα που στην πορεία γίνονται άφαντα και αόρατα για τους εργαζόμενους τείνουν να γίνουν καθεστώς μέσα στους χώρους δουλειάς. Όλοι γνωρίζουν τα ωράρια λάστιχα,
τις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις εργοδοσίας για δωρεάν εργασία. Όλοι έχουν ακούσει και όλοι έχουν δει εργοδότες να απαιτούν πίσω το δώρο και το επίδομα αδείας με απειλή την απόλυση. Με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, συναδέλφες και συνάδελφοι, όλα αυτά που είπαμε, όλα τα παραπάνω θα πολλαπλασιαστούν. Οι όροι δουλειάς των εργαζομένων, ο μισθός, η ασφάλιση θα χειροτερεύσουν. Η απληρωσιά θα γενικευτεί. Γιατί πιο μπροστά από τους νόμους του κράτους που είναι αντεργατικοί έτσι κι αλλιώς, πηγαίνουν οι νόμοι του κεφαλαίου που επιβάλλονται μέσα στους τόπους δουλειάς. Οι νόμοι του κράτους νομιμοποιούν τις απαιτήσεις μεγαλοεργοδοσίας, την καθημερινή και με ένταση πρακτική της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Οι νόμοι των κυβερνήσεων επικυρώνουν τη βαρβαρότητα και ανοίγουν το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Για σκεφτείτε, αν μια φορά οι μεγαλοεργοδότες κάνουν όσα κάνουν με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, που και αυτό είναι αβανταρδόρικο αλλά βάζει κάποιους περιορισμούς, φανταστείτε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που έχουν παραγγείλει η μεγαλοεργοδοσία και ετοιμάζεται να το υλοποιήσει ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η πείρα, η ζωντανή πείρα που έχουμε όλο αυτόν τον χρόνο δείχνει ότι κάθε αντεργατικός νόμος που ψηφίζεται προετοιμάζει τον επόμενο σε μια διαδικασία διαρκούς επίθεσης απέναντι στη ζωή των εργαζομένων, και οι εκάστοτε κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη στην επίθεση. Για θυμηθείτε, για σκεφτείτε, τα χρόνια των μνημονίων μας φόρτωσαν με ένα σωρό αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Για σκεφτείτε, για θυμηθείτε, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε τη 12ωρη αδιάκοπη εργασία στους νοσοκομιακούς γιατρούς στα πλαίσια του νόμου της διευθέτησης της εργασίας, αυτό που συζητάμε με άλλο τρόπο ή με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε τη σκυτάλη με τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, προώθησε εν μέσω πανδημίας το μίνι εργασιακό που χτυπάει μισθούς σε εργασιακές σχέσεις και ετοιμάζει νέο μεγάλο χτύπημα καταργώντας το 8ωρο και επιβάλλοντας την απλήρωτη δουλειά. Πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα στην καταστολή απέναντι στα συνδικάτα και το δικαίωμα της απεργίας. Όλοι αυτοί οι νόμοι και τα αντεργατικά σχέδια στην αρχή λασάρονταν ότι είχαν δήθεν χαρακτήρα φιλεργατικό, όπως κάνει τώρα ο κύριος Χατζηδάκης, ότι ήταν δήθεν αναγκαία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, για να υπάρχει διευθέτηση, για να υπάρξει εξυγχρονισμός στην αγορά εργασίας, έτσι όπως μας λέγαν. Ήταν και έτσι μας λέγαν δήθεν προσωρινά, αλλά όλοι βλέπουμε ότι έχουν μείνει μόνιμα. Οι εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες των μέτρων στη δουλειά τους και τη ζωή τους. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται κανείς εργαζόμενος να πιαστεί στον ύπνο και να ξεγελαστεί, να αποπροσανατολιστεί και να μην δει το πραγματικό χαρακτήρα της επίθεσης. Τα αντεργατικά μέτρα και τα προηγούμενα και τα τωρινά είναι προαπαιτούμενα για την κερδοφορία του κεφαλαίου και είναι προαπαιτούμενα και για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί από μόνο του ένα σούπερ μνημόνιο. Είναι έτσι το λιγότερο κωμικό να κάνουν πως τσακώνονται εν μέσω του νέου κύκλου επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι και να πετάνε στην μπάλα στην εξέδρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να κρύψουν την ουσία και το χαρακτήρα της επίθεσης. Και τσακώνονται και γορομαχούν με αφορμή τη σύμβαση των ξενοχοϋπαλλήλων για το ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, την ίδια ώρα που και οι δυο ταυτίζονται με τη στρατηγική και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Και λέει η μεν κυβέρνηση, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι ζητάει την εφαρμογή μιας σύμβασης ως υποχρεωτικής, που περιέχει αυτό τώρα που ετοιμάζεται να φέρει, δηλαδή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ενώ καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κατηγορεί η κυβέρνηση, την ίδια ώρα τη διευθέτηση του νέου
του χρόνου εργασίας που περιέχεται μέσα στο νομοσχέδιο. Και από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τον ανήξερο και ταυτόχρονα τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θυμίζει λίγο αυτό που λέει ο λαός μας, δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Και οι δυο έχουν την ίδια ευθύνη με την πολιτική που ακολούθησαν, χτυπώντας απευθείας βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων για να ικανοποιήσουν διαχρονικές απαιτήσεις του ΣΕΒ, του κεφαλαίου συνολικότερα. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι και οι δύο σαν κυβέρνηση δεν παρεκκλίνουν από τις παραγγελίες του ΣΕΒ. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε τέτοιου είδους συλλογικές συμβάσεις που, για να θυμίσουμε, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε λίγο ούτε πολύ τις παρουσίαζε ως επιστροφή στην κανονικότητα. Και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς τα ταραταζούμ της Υπουργού Εργασίας και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις, ότι δήθεν σώζονται και σώθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, ότι ανοίγει ο δρόμος και για υπογραφή άλλων, ακυρώνοντας, έτσι μας λέγαν, τον μπλόκο του νομοθετικού πλαισίου του νόμου Βρούτση. Το σκηνικό όμως δεν αλλάζει. Και η κυβέρνηση σημερινή και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρατίθενται για τη διευθέτηση που και οι δυο προώθησαν και προωθούν, και κρύβουν ότι αυτή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι απέτηση σταθερή, μόνιμη του κεφαλαίου. Εμείς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν προσπερνάμε το γεγονός ότι τέτοιου είδους συμβάσεις, τις οποίες ασκήσαμε, επαναλαμβάνω, σκληρή κριτική, έγιναν με την απειλή να μην υπάρχει ή να μην υπάρχει σύμβαση. Έγιναν με την προϋπόθεση της υποχρεωτικής ύπαρξης της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που απαιτούσε ο ΣΕΒ. Και έτσι οι βιομήχανοι βρήκαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, να διευρύνουν ακόμα περισσότερο, να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στο ήδη νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε, για να δέσουν τους εργαζόμενους από όλες τις μεριές. Και εδώ εξηγείται αυτό που είπαμε προηγούμενα, ότι ο κάθε αντεργατικός νόμος θα τροφοδοτεί την επιθετικότητα του κεφαλαίου για μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Από αυτή την άποψη, οι υπηρεσίες που έδωσε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, στο κεφάλαιο είναι ανεκτήμητες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η κυβέρνηση ετοιμάζεται σε λίγες μέρες να φέρει το νομοσχέδιο. Εμείς, χωρίς χάσιμο χρόνο, πρέπει να προετοιμάσουμε τη δική μας αποφασιστική μαζική απάντηση, ολοκληρωμένη απάντηση σε όλα τα επίπεδα. Να αντιπαρατάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να ενσωματώνουμε όλη τη θετική πείρα που έχουμε και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και φάνηκαν και από την απεργιακή κινητοποίηση σε όλη τη χώρα στις 6 του Μάη. Στη βάση αυτή, στη σημερινή σύσκεψη, θέλουμε να προτείνουμε τα εξής. Πρώτον, να επανέλθουμε με επικαιροποιημένο σχέδιο νόμου στη βάση της απόφασης που είχαμε πάρει 530 σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις πριν από μερικά χρόνια, που αφορούσε τις συλλογικές συμβάσεις, το μισθό, το ωράριο, στις εργασιακές σχέσεις, και πάνω σε αυτά να προσθεθούν οι νέες εξελίξεις. Δηλαδή, σε αυτή τη βάση πρέπει να προσθεθεί οπωσδήποτε η κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, η κατάργηση των νόμων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, η κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών, η κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων. Επίσης, να απαιτήσουμε με αυτό το σχέδιο νόμου την κατάργηση του μήνυα εργασιακού του Χατζηδάκη, αυτό δηλαδή όλων των αντεργατικών νόμων που πέρασαν εν μέσω πανδημίας, με το χαρακτήρα μεν του προσωρινού, αλλά από ό,τι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε παίρνουν μόνιμο χαρακτήρα. Και τι να κάνουμε με αυτό το σχέδιο νόμου? Αυτό το σχέδιο νόμου, λοιπόν, στη συνέχεια να το καταθέσουμε στα πολιτικά κόμματα,
με την απέτηση και να συζητηθεί επί της ουσίας, όχι να περάσει στα συρτάρια του Προεδρείου της Βουλής και να μας κάνουν τα ίδια κόλπα που μας έκαναν προηγούμενα, που λέγανε ότι δεν έχουν χρόνο για συζήτηση, και να συζητηθεί επί της ουσίας και πολύ περισσότερο να γίνει νόμος του κράτους. Δεύτερο, προτείνεται να πραγματοποιήσουμε όλα τα σωματεία που είμαστε εδώ και άλλα που βρίσκονται σε αυτόν τον προσανατολισμό και καταλαβαίνουν ότι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστεί η επίθεση είναι ο αγώνας. Να πραγματοποιήσουμε λοιπόν συλλαλητήριο άμεσα από την επόμενη μέρα, ημέρα δημοσιοποίησης του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, με το εξής αίτημα: να μην κατατεθεί και να αποσυρθεί άμεσα. Όταν το ανακοινώσει λοιπόν ο Χατζηδάκης, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και λοιποί, την επόμενη μέρα από τώρα προετοιμαζόμαστε για μεγάλο συλλαλητήριο και εδώ στην Αθήνα, αλλά νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και βεβαίως επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας, τρίτο, για μεγάλη πανελλαδική, πανεργατική, απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης στον κατάλληλο χρόνο που θα επιλέξουμε και ανάλογα με τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, συνάδελφοι, είναι κατανοητό ότι για να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ο αγώνας μας, για να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων, για να οδηγηθεί ο προβληματισμός, η αγωνία, αλλά και η οργή που υπάρχει μέσα στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειές και στις γειτονιές, σε θετικό δρόμο, στο δρόμο του αγώνα, χρειάζεται να βοηθήσουμε πάρα πολύ εμείς ως σωματεία, δηλαδή να οργανωθεί από τα σωματεία, από τις ομοσπονδίες, πλατιά ενημέρωση στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, και εννοείται ότι αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να στοχεύει στην κινητοποίηση των εργαζομένων, και αυτό σημαίνει ότι και το κάθε σωματείο θα πρέπει να βάλει τους δικούς του σταθμούς στη δράση και στην υπηρέτηση του στόχου για την επιτυχία της απεργίας που θα έχουμε μπροστά μας, με κλαδικές πρωτοβουλίες, κλαδικές κινητοποιήσεις, ό,τι είναι καλύτερο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το κύριο ετούτη τη στιγμή είναι να μην χαθεί χρόνο στην οργάνωση του αγώνα. Υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε σοβαρά εμπόδια στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. Μπορεί ο κύριος Χατζηδάκης να λέει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι να μένουν απλήρωτοι. Μπορεί να λέει ότι θα κερδίζουν ρεπό και άδειες για να μαζεύουν ελιές. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος εργαζόμενος. Και ξέρουμε ότι από κάτω υπάρχει και οργή και αγανάκτηση, και αυτή η οργή και η αγανάκτηση πρέπει να στραφεί στον αγώνα για να γίνει πράξη το δίκαιο του εργάτη. Να είστε καλά.